Καλημερίζω τον Ναύαρχο. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη. Καλή σας μέρα και καλό μήνα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Και σε εσάς καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Κύριε Χριστίδη, είπα να στηριχτώ πολύ σε μία ομιλία σας, η οποία δεν είναι προφητική, είναι όμως καμπάνα. Πριν όμως από αυτό μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, δηλαδή ο Ερντογάν είδε τελικά τον Μπάιντεν, ο Ζάεφ τα βρόντιξε στα βόρεια σύνορα και αυτά όλα φαίνεται να δημιουργούν ένα νέο μείγμα γεωπολιτικά στην περιοχή, δεν νομίζετε? Ναι, η γεωπολιτική στην περιοχή εδώ και καιρό, όχι τώρα, και τα έχετε ξαναπεί, είναι δυναμική. Απλώς αυτό που έγινε με τον Ζάεφ, αν και δεν περιμέναμε την παρέτησή του, την έχει κάνει ακόμη πιο δυναμική και εκρηκτική. Mm. Άρα στην περιοχή μας θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να φαίνονται οι εξελίξεις που πολλοί αναλυτές λίγο πολύ έχουν προεκτιμήσει. Ενώ θα περίμενε κανείς να είστε καθησυχαστικός, γιατί θα σας πει ως αντίλογο ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες συμφωνίες. Είναι με τη Γαλλία, είναι η επέκταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και η νέα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εσείς δηλώνετε ανήσυχος. Γιατί? Κοιτάξτε, όταν κάποιος θέλει να μην πάει στην σκληρή ισχύ και να τηρήσει την ήπια ισχύ, θα πρέπει να κάνει συμφωνίες. Mm-hmm. Άρα υπάρχει συμφωνία με την Γαλλία, υπάρχει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα τροπολογία προσωπικά, γιατί ξέρω τις προηγούμενες συμφωνίες επειδή έχω κάνει διοικητή στην Αυστάθμου Κρήτης και τις έχω διαβάσει, και υπάρχει και η τυπική συμφωνία με την Βρετανία, η οποία λόγω του ότι έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να γίνει μία συμφωνία, η οποία δεν θα το έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα, θα την έλεγα διπλωματική, να το πω διαφορά, διπλωματική κάθετος επιχειρηματική, όχι ιδιαίτερα στρατιωτική. Διότι και με τους Άγγλους έχουμε συμφωνία ό,τι αφορά τη Σούδα. Mm-hmm. Δεν είμαι ήρεμος με την όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Θα έλεγα από τότε που διετέλεσα στην ανώτατη βαθμίδα της πολιτείας για το στράτευμα στο ναυτικό, διότι έβλεπα και απόρριτες πληροφορίες που ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να τις δει. Αυτή είναι και έχω πιστεί πλέον ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεις την κατάσταση μόνος σου, με ψυχή. Αυτό είναι το οποίο με προβληματίζει πολύ και θεωρώ ότι αυτό δεν το έχουμε. Δηλαδή, επειδή έχουμε κάνει τις συμφωνίες, ξαναπέσαμε στον κατευνασμό, θα μας σώσουν οι ξένοι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή έχω την αίσθηση, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από ψηλά, η πολιτική είναι το, θα έλεγα, η υπέρτατη, πώς να το πούμε, τέχνη. Ο κατευνασμός ή ο συμβιβασμός που να χάνουμε μόνο εμείς δεν είναι η λύση. Έχετε πει σε αυτή την περίφημη ομιλία σας πριν μια εβδομάδα ότι πρέπει να πάψουμε να είμαστε αφελείς όταν μας πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις. Το να αντιδράσουμε είναι άμυνα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύουμε πρωτίστως εμείς τον εαυτό μας. Έχετε την εντύπωση ότι μετά από αυτές τις συμφωνίες, που και εσείς είπατε ότι βεβαίως σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε χρειάζονται οι συμφωνίες, αρκεί να έχεις καθαρό μυαλό, ότι πέσαμε πάλι σε μια, πώς να το πω, αφέλεια, μια βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι ή ότι θα προστρέξουν άλλοι για μας? Αυτό που είπα, στον επίλογο λέτε τις διαλέξεις που έκανα, στην ουσία είναι τροποποιημένο αυτό που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν. Και για να το θυμίσω, γιατί είχα παρακολουθήσει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας και του Προέδρου όταν υπογράψαμε στην συμφωνία. Να πω λοιπόν τι είχε πει, να θυμηθούν οι ακροατές. Έλεγε, οι Ευρωπαίοι πρέπει να πάψουν να είναι αφελείς. Όταν έχουμε ένταση και μας πιέζουν οι μεγάλες δυνάμεις, το να αντιδράσουμε και να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε ισχύ και δύναμη δεν είναι κλιμάκωση της βίας, αλλά είναι άμυνα. Οι Ευρωπαίοι να είμαστε ρεαλιστές και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και το λέει ο Μακρόν, προφανώς απευθυνόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλτε λοιπόν τον Μακρόν τώρα σαν Έλληνα Πρωθυπουργό πώς βλέπει τις μεγάλες δυνάμεις, γιατί η Γαλλία είναι μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν στην ουσία πήρα και το τροποποίησα για στα ελληνικά δεδομένα. Το πώς σκέφτονται οι μεγάλοι, μας το είπε μόνος του ο Μακρόν.
Πάμε τώρα για τη συμφωνία αυτή καθεαυτή και, mm-hmm. και πάνω στα λόγια αυτά, γιατί σε αυτά τα λόγια στηρίχτηκα, τα οποία η εμπειρία μου λέει ότι είναι και σωστά. Η συμφωνία που κάναμε είναι ένα πρώτο βήμα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε συμφωνίες στα χαρτιά ότι είμαστε εξασφαλισμένοι. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και δρόμος πάνω σε αυτή τη συμφωνία, ούτως ώστε, εάν απαιτηθεί, να την αξιοποιήσουμε. Τι θέλω να πω. Εάν δεν είχαμε τη συμφωνία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο μελλοντικά, εάν κάτι χρειαστεί να κάνουμε, να κάνουμε τη συμφωνία. Σκεφτείτε ότι αυτή η συμφωνία έχει αρχίσει, αν θυμάμαι καλά, από το 2009. Σωστά. Σε απλές γραμμές, και από το 2015 και μετά εντατικοποιήθηκε. Δηλαδή περάσανε 10 χρόνια, το λέω χοντρικά και παραπάνω, για να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Επομένως, τώρα που την έχουμε, είναι πολύ πιο εύκολο μελλοντικά, εάν είμαστε ικανοί, να την αξιοποιήσουμε. Αυτό θέλω να πω. Άρα για μένα η συμφωνία είναι ένα θετικό βήμα. Είναι το πρώτο βήμα και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Το θέμα είναι τι εισπράττει πρώτα-πρώτα το ίδιο το πολιτικό σύστημα της χώρας σε σχέση με τις τεκτονικές αλλαγές που δεν είναι μόνο στην περιοχή μας, είναι παγκόσμιες, αλλά επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μας. Και αν αυτό, κατά τη γνώμη σας, επηρεάζει ταυτοχρόνως και τη στρατιωτική ηγεσία μιας χώρας. Δηλαδή, αν η πολιτική ηγεσία δεν έχει σύσσωμη, δεν κάνω εγώ εξαιρέσεις, αντίληψη των αλλαγών, αυτό δεν περνάει με έναν τρόπο και στη στρατιωτική ηγεσία. Προφανώς, η στρατιωτική ηγεσία τις εντολές τις παίρνει και λέμε σε κάθε δημοκρατική χώρα. Από την πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Επομένως, αν το πολιτικό μας σύστημα δεν οριμάσει, να το πω διαφορετικά, διότι στα εθνικά θέματα θα πρέπει να είναι σύσσωμο και να διαθέτει ώρες συζήτησης, και θα μπορεί να τις διαθέσει και κλεισμένων των θυρών. Απόρριτες συζητήσεις. Σωστά. Για να βγάλει την στρατηγική την οποία πρέπει να πάρουμε. Εδώ όλη η Ανατολική Μεσόγειος έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που ήξερα εγώ πριν από 12 χρόνια. Όχι ότι έχει αλλάξει η στρατηγική της Τουρκίας. Εντάξει, ούτως ή άλλως οι στρατηγικές δεν αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν έχουμε εθνική στρατηγική για το πώς θα πάμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής, καλημέρα στο κύριο Ναύαρχο. Θέλω να τον ρωτήσω με βάση τη γνώση και την εμπειρία που έχει. Αν θεωρεί ότι περνάμε μια φάση καθησυχασμού της κοινής γνώμης εξαιτίας των πολύ καλών συμφωνιών. Περίπου, θα το πω λέει λαϊκά, σαν να δέσαμε το γάιδαρό μας, ενώ δεν είναι έτσι. Θα απαντήσω στον Κωστή ότι έχει δίκιο, αλλά δεν είναι ότι το περνάμε τώρα τελευταία. Το περνάμε εδώ και 10 χρόνια αυτή την φιλοσοφία εφησυχασμού. Απλώς οι συμφωνίες ήρθανε και δέσανε ακόμη περισσότερο το κερασάκι. Και για να είμαι, να το πω και λίγο στρατιο... Μάλλον θα μείνω εκεί, θα μείνω εκεί. Να μην πούμε σε άλλο. Να μην πείτε, σε ό,τι κρίνετε ότι δεν πρέπει, δεν θα μπαίνετε. Ναι. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα. Καλημέρα στον κύριο Ναύαρχο. Έχω προσέξει ότι σε αυτή την ομιλία του έκανε αναφορά στο φοβικό σύνδρομο σύσσωμης της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, για παράδειγμα, στο να πει χτυπητά το χάρτη της Σεβίλης, τον οποίο σπέβδω να πω ότι τον έχουν ακολουθήσει άλλες 4 επικαιροποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση του χάρτη της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ. Τέλος πάντων, λέει εδώ, μήπως ο Ναύαρχος γνωρίζει να μας πει τα εγκύτερα σημεία βάσης με Ιταλία, Λιβύη και Αίγυπτο τα τήρησαν στις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο ή δεν τα τήρησαν οι δικοί μας Έλληνες αρμόδιοι? Ο αγαπητός φίλος Μιχάλης Κανησιώτης, από ό,τι κατάλαβα. Δωδεκανήσιος είναι. Γι' αυτό λέω, κατέχει άριστο το θέμα. Πολύ καλή ερώτησή του. Εξαιρετικά καλή ερώτησή του, και θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Βεβαίως. Για να την αναπτύξω. Και θα πάω ξεκινάω για το φοβικό σύνδρομο ή το θέμα του συμβασμού ή το θέμα της στρατηγικής ψυχραιμίας, το πώς λέγεται. Θεωρώ λοιπόν ότι η πλειοψηφία του, για να μην βάλουμε όλους, του πολιτικού μας συστήματος διακατέχεται από ένα φοβικό σύνδρομο, το οποίο λίγο πολύ το περνάει και, αν θέλετε, και στη στρατιωτική ηγεσία, με τις εντολές που δίνει. Όχι ότι η στρατιωτική ηγεσία το υιοθετεί, είναι όμως υποχρεωμένη να υιοθετήσει τις εντολές που παίρνει εν καιρό ειρήνης. Μιλάω.
Και το περνάει λοιπόν και στον κόσμο. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα, ορισμένοι τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει και συζητήσεις επάνω στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, τη δικιά τους φοβία προσπαθούν για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους να την περάσουν και στο κοινό. Θα μου επιτρέψετε, γιατί μου αρέσει ο Θεκυδίδης και ειδικά η μετάφραση του Βενιζέλου, κανείς τους δεν σκέφτεται ότι από δική του αμέλεια μπορεί να βλάψει το κοινό συμφέρον και ο καθένας τους ελπίζει ότι κάποιος άλλος σύμμαχος θα ενεργήσει στη θέση του. Να πάμε στο δεύτερο ερώτημα του ακροατή μας. Πριν το ερώτημα, να μου επιτρέψετε, επειδή ξέρω ότι αγαπά την ιστορία, ναι. Είναι από τις καλύτερες μεταφράσεις και το κύριο μέρος της γράφτηκε ξεκίνησε να γράφεται λίγες μέρες μετά τη σημερινή επέτειο των εκλογών που οδήγησαν στα δραματικά στη συνέχεια γεγονότα. 1 Νοέμβρη του 20, να μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα. Πήρε το νοματιόν του ο Βενιζέλος και στη διαδρομή για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, άρχισε να μελετάει και τη μετάφραση. Για έλατε τώρα στο δεύτερο σημείο. Πολύ καλά κάνατε και το θυμήσατε. Βέβαια μπορώ να πω, μπορεί να είναι η καλύτερη μετάφραση αυτή που έχει κάνει ο αείμνηστος Βενιζέλος, είναι όμως δύσκολη μετάφραση. Δύσκολη στην κατανόηση. Πυκνή στα νοήματα, έχετε δίκιο. Όπως και ο Βενιζέλος, επειδή ήταν πολύ μπροστά από την τότε κοινωνία, ήταν δύσκολος να κατανοηθεί σε πολλά θέματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο αφορά τον χάρτη της Σεβίλης. Και για να πω ότι έπραξα το καθήκον μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον αποκηρύττουμε αυτόν τον χάρτη. Αυτός ο χάρτης στην ουσία δεν είναι δικός μας. Είχε δοθεί στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης για να βγει. Και αυτό που δείχνει για την ΑΟΣ είναι η μέση γραμμή. Κάτι το οποίο και εμείς όταν υπογράψαμε την σύμβαση και κρατήσαμε ενστάσεις είχαμε πει ό,τι αφορά την ΑΟΣ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί τον αποκηρύττουμε. Και ειδικά πρόσφατα. Αντί λοιπόν να θέλουμε να πάρουμε το μέγιστο που μας δίνει, θα έλεγα, το διεθνές δίκαιο από αυτό που μας ανήκει, εμείς πάμε και αποκηρύττουμε και πάμε για το ελάχιστο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ξεκινάω με τα θέματα της ΑΟΣ που ο κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί και να καταλάβει και δεν μιλάω μόνο σε ναυτικούς ή μόνο σε νησιώτες. Γι' αυτό είπα είναι πολύ καλή ερώτηση του ακροατή σας. Διότι αυτοί μπορούν να το αντιληφθούν και να το καταλάβουν πολύ πιο εύκολα από τους άλλους. Ότι η ΑΟΣ, αν θέλετε η αιγυαλίτιδα ζώνη, για να είμαι πιο ακριβής, και η κυριαρχία μας, διπλασιάζει και τριπλασιάζει την Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει έδαφος. Εμείς για τους αλληλείς η θάλασσα είναι η δημιουργία, η παραγωγή, το βιό και για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να το συνδυάζουμε με τους συντρογονάνθρακες. Αυτό που έχει μείνει ιστορικά και λοιπά και έχει δώσει ζωή στην Ελλάδα, αν θέλετε και την ελευθερία της, πάντα προήρθε από τη θάλασσα. Μεταφορικά, σήμερα οι ντρογονάνθρακες. Άρα το χάρτη της Σεβίλης, αντί να τον στηρίζουμε, γιατί δεν τον έκαναν οι Έλληνες, εμείς πήγαμε και το αποκηρύξαμε. Και ρωτώ λοιπόν, μήπως είναι φοβικών σύνδρομων. Δεν μπορώ να το καταλάβω διαφορετικά. Κάνατε μνήμα για τις... Συγγνώμη που τρώω το χρόνο, θέλω να απαντήσω σε όλη την έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Γιατί ήταν ωραία η ερώτηση. Κάνατε μνήμα για την Ιταλία, για τις συμφωνίες που είχαμε εκεί. Με την Ιταλία και για την Αίγυπτο. Και τις δύο συμφωνίες, όπως δεν λέω ότι δεν έπρεπε να γίνουν οι συμφωνίες. Προφανώς με κάποιο τρόπο έπρεπε να γίνουν οι συμφωνίες. Αλλά αυτές οι συμφωνίες δεν πρέπει να είμαστε και περήφανοι που τις κάναμε. Τουλάχιστον λέω για το... στην πολιτική ηγεσία. Προσπάθησε μετά από... γι' αυτό είπα του Θουκυδίδη, μετά από χρόνια αδράνειας, το οποίο δεν βλέπουμε, και όλοι οι άλλοι φταίνε, πήγαμε και κάναμε δύο συμφωνίες που στην ουσία σταδιακά χάσαμε και περισσότερα. Μιλάω για την Ιταλία, που δώσαμε την κυριαρχία, και έχει να κάνει και με τους αλλοίς αυτό, και το δεύτερο κομμάτι που θεωρητικά
κρατήσαμε την ΑΟΖΙ, την υφαλοκρηπίδα όπως λένε, ενώ στην ουσία εκεί που είναι τα κοιτάσματα, και λέω, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, λέω ανθρώπους που εσείς κύριε Σαχίνη βγάλατε στην τηλεόραση, στο Credit TV και το είπαν. Λέω τον κύριο Φόσκολο, τον κύριο Κονοφάγο και άλλους, την κυρία δεν θυμάμαι, που δείχνουν ακριβώς που είναι τα σημεία που οι στόχοι των υδρογονατράκων. Εκεί λοιπόν εμείς κάναμε μέσα. Πήραμε κάπου αλλού που δεν έχει τίποτα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και μπήκαμε πιο μέσα στα δικά μας σύνορα της ΑΟΣ, εκεί που όντως υπάρχουν στόχοι υδρογονατράκων. Και έρχομαι τώρα καθαρά στην Αίγυπτο. Και έχετε υπόψη σας, το θέμα της Αιγύπτου το ξέρω καλύτερα από τον κόσμο, απλώς δεν μπορώ να πω όλες τις λεπτομέρειες. Καλύτερα, διότι εκ της θέσεώς μου ορισμένα θέματα είχα άμεση γνώση. Είχα άμεση γνώση. Και πρόσβαση. Η λοιπόν, η καθυστέρηση, λοιπόν, η καθυστέρηση της υπογραφής με την Αίγυπτο, και δεν πηγαίνω στο 3 και 4 που είναι γνωστά τα θέματα με την Κύπρο και με την τότε, και με την τότε ηγεσία, το πώς κάναμε το τρίγωνο της ντροπής. Η καθυστέρηση αυτή και η άποψη του φοβικού συνδρόμου, δωρήσαμε στην Αίγυπτο ένα τριγωνάκι που είναι μισή Πελοπόννησος, να το πω διαφορετικά, το οποίο εκεί μέσα υπάρχει αποδεδειγμένα ένα κοίτασμα της τάξης, δεν ξέρω ποια είναι, διότι αν δεν γίνουν οι εξορίξεις δεν μπορείτε να το βρείτε, η εκτιμήση είναι 80 με 100 δις. Όσο χρεωθήκαμε δηλαδή 6 μήνες το μνημόνιο και όσο θα χρεωθούμε από εδώ και πέρα. Εσείς αυτό λοιπόν το λέτε ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν είμαι κατά των. Πείτε το. Οριοθετήσεων με Αίγυπτο όχι και Ιταλία. Όχι των οριοθετητών συμφωνιών. Ναι, ναι. Αλλά οι συμφωνίες είναι. Ότι κάτι πρέπει να έχεις και εσύ από τα δικά σου. Δηλαδή μου θυμίζουν, ξέρετε τι μου θυμίζει. Συγγνώμη που το λέω γιατί μου λέει. Το Καζάν-Καζάν που λέει ο κύριος Ερντογάν. Σκεφτείτε λοιπόν το Καζάν-Καζάν πώς το εννοεί, αφού ξέρει πώς είμαστε. Και αυτές οι συμφωνίες θα έχουν επίπτωση, όπως ξέρετε, ό,τι και να μου πείτε, και στο θάμα του Καστελορίζου. Θα επανέλθουμε μετά το αναγκαστικό διάλειμμα, γιατί θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.30. Ακούστε εδώ, ο Νησιώτης επανήλθε. Λέει, για παράδειγμα, το σημείο βάσης δεν τα γνωρίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος, εσείς τα γνωρίζετε, Ναύαρχε. Άλπια Στροφάδας και Κουφονήσι Τράχυλος αλλά και Χίνα Ρόδου δεν είναι σημεία βάσης σε αυτές τις συμφωνίες. Με το να μην βάζουν τα φυσικά όμως σημεία βάσης, καταργούν στην πράξη το χάρτη της Σεβίλης. Δεν έχουν βάλει τα φυσικά σημεία βάσης με τις συμφωνίες Ιταλίας και Αίγυπτο. Έχει δίκιο ο Ναύαρχος, λέει. Όχι, έχει δίκιο ο Ακροατής. Δεν μιλάμε. Εδώ αποκηρύξαμε το χάρτη της Σεβίλης επίσημα στον ΟΗΕ. Άρα ο ακροατής ο οποίος ασχολείται με αυτό σε βάθος είναι, πώς το λένε, είναι πριν εδώ, ήδη η Ελλάδα τον έχει αποκηρύξει. Και υπάρχει μια παραδοξότητα, κύριε Ναύαρχε, εδώ. Διότι καλά κάνατε και το υπενθυμίσατε και το τρίγωνο της ντροπής στην οριοθέτηση Κύπρου-Αιγύπτου με δική μας τότε παρέμβαση, όπως έχει πει ο κύριος Καριώτης, ο κύριος Ρολάνδης, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ Παραγιουδάκης. Εμείς είπαμε στην Κύπρο, μην οριοθετήσετε αυτό το κομματάκι, μην δυσαρεστήσουμε τους Τούρκους. Αυτά όμως όλα δεν προβάλλουν. Τελικώς το είπατε, αλλά θέλω να το επαναλάβετε και έτσι να πάμε σε διακοπή. Και στο τι γίνεται με το πολύτιμο νησιωτικό σύμπλεγμα στο Καστελόριζο. Αυτό είναι το σύστημα της ντροπής που έχουμε, το πώς αντιλαμβανόμαστε την εθνική μας στρατηγική, ή αν θέλετε να πω ανεξαρτησία, ή αν θέλετε να πω την ελευθερία μας, ή αν θέλετε να πω τη δημοκρατία μας. Το πώς πρέπει να σκέφτεται ένας δημοκράτης πολίτης. Η φίλη μας Σοφία λέει το εξής: δεν καταλαβαίνω, ακούγοντας τον Ναύαρχο, γιατί δεν λέμε ορθά κοφτά ότι το πολιτικό σύστημα δεν υιοθετεί τη Σεβίλη, για να μην έχουμε βάλει ψηλά τον πύχη όταν θα υποχωρήσουμε. Και αρπαχτήκαμε από τη δίθεν ανάγκια συμφωνία με την Αίγυπτο για να δώσουμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Χάσαμε μια Κρήτη έτσι, ώστε να είναι μετά αυτονόητο ότι θα έχει μειωμένη επίρρεια το Καστελόριζο. Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Ναύαρχο, ποια θα είναι η εικόνα της περιοχής και των δικαιωμάτων μας όταν αυτό θα συμβεί. Θα απαντήσω στη φίλη μας ότι πολλοί από το πολιτικό μας σύστημα δεν έχουν διαβάσει τον Κονδύλι, ο οποίος έλεγε ότι λόγω του ότι βρισκόμαστε στον 20ο-21ο αιώνα και ότι είμαστε δήθεν καλλιεργημένοι και δήθεν φιλοσοφημένοι
και ότι δεν πρέπει να έρθουμε σε αντιπαράθεση, όχι μόνο σκληρή αλλά και ήπια που έχουμε ήδη αρχίσει να ερχόμαστε, θα αναγκαστούμε στα θέματα του εξευγενισμού να δώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στους απέναντι, ενώντας προφανώς τους Τούρκους. Πολύ καλή ερώτηση της φίλης μας. Μπορώ να πω ότι η φιλοσοφία που έχουμε κάνει με τις δύο οριοθετήσεις ναι. Οδηγεί και μετά από αυτά που έχει πει και ο Αγιεθά, ο αρχηγός μας, ο κ. Παραγωγητάκης, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ότι δεν θα συνενωθούμε με την Κύπρο και ότι θα δώσουμε πολύ περισσότερα στην Τουρκία, στο Ανατολικό Αιγαίο ή αν θέλετε στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα από τον 28ο Μεσημβρινό και ανατολικά. Πάμε για την Κρήτη. Η Κρήτη, αν δούμε το θέμα της Φινησίας και της Λιβύης, τότε που η Λιβύη είχε πάει μονομερός στο δικαστήριο της Χάγης, της Μάλτας, η οποία Μάλτα, όπως ξέρετε, είναι νομός Χανίων, ή θα έλεγα νομός Ρεθύμνης. Το πήρε σχεδόν αυτό που... Ναι, η Λιβύη έχασε σχεδόν αυτό που δώσαμε εμείς στην Αίγυπνο. Δηλαδή ο νομός Ρεθύμνης, εμείς υπογράψαμε νομός Ρεθύμνης Αίγυπτος, για να καταλάβουμε το τι λέμε. Άρα αυτό θα έχει επίπτωση ανατολικά, διότι όταν θα πάμε να συζητήσουμε, εγώ είμαι υπέρ του δικαστηρίου του Βερολίνου, του Διεθνές Δικαστηρίου του Βερολίνου, και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Δεν ήμουνα παλιά υπέρ αυτού. Όσο περνάει όμως ο καιρός, είμαι προφανώς υπέρ αυτού και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Του Αμβούργου, όχι του Βερολίνου. Ναι, συγγνώμη, του Αμβούργου. Εκεί που είναι για το δίκαιο, για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δίκαιο θαλάσσης, ναι, που εξετάζει μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Η Χάγη μπορεί να έχει μεγαλύτερη νομολογία, αλλά ο τρόπος σκέψεως του πολιτικού μας συστήματος μπορεί να μας βάλει σε πολύ μεγαλύτερους ατραπούς. Εννοείται ότι στη Χάγη μπορεί οι δικαστές να θελήσουν να μάθουν ποιανού κυριότητας είναι τα νησιά. Νομίζω ότι το 76 λίγο πολύ μας το είπανε. Μάλιστα. Αν διαβάσει κανένας την απόφαση του Σεπτεμβρίου, όταν πήγαμε στη Βέρνη, και δεν μπαίνω για τα μετά, το τι έχουμε πει εμείς οι ίδιοι, το τι έχουμε αποδεχθεί μετά το 1976, και μιλάω για το Ελσίνκι, τη Μαδρίτη, εντάξει, τη Μαδρίτη, που αναγνωρίσαμε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας, εντάξει, Ελσίνκι, που ότι δεχτήκαμε συνοριακές διαφορές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, Χάγη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι υπάρχουν στο πολιτικό μας σύστημα ορισμένοι κοινωνικοί καταχραστές, οι οποίοι δεν θα έλεγα ενημερώνουν τον ελληνικό λαό με τρόπο της αριστοτελικής ακρασίας, και όχι με την έννοια ότι έχω ακράτεια στο λόγο, με την έννοια ότι συνειδητά λέω λάθος πράγματα στον κόσμο. Αυτό είχα πει, και μου δίνεται την ευκαιρία να πω, το ότι είχα πει στη σχολή γονέων της Κατερίνης. Αυτό ήθελα να πω. Ότι στην ουσία δεν είναι η ακρασία με την ερμηνεία ότι έχω ακράτεια και λέω και μετά ζητάω συγγνώμη, ανεπίτροπτο για πολιτικούς, όταν αυτό είναι συνεχόμενο. Είναι ότι συνειδητά παραπλανώ τον κόσμο. Τώρα... Επιστρέφω λοιπόν... Ναι, ναι. Το θέμα το τι θα δούμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά λοιπόν, εκ των πραγμάτων, αυτές οι παραδόσεις που κάνουμε της ελληνικής κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων, αν θέλετε, ξεκινώντας από την Ιταλία και πηγαίνοντας ανατολικότερα στην Αίγυπτο, θα τα βρούμε μπροστά μας στο Καστελόριζο. Και αντί εμείς, που πολλοί λένε, δεν είμαι μαξιμαλιστής, αλλά σίγουρα, κύριε Σαχίνη, δεν είμαι και εθνομηδενιστής. Και μεταξύ των δύο σας λέω ότι προτιμώ το πρώτο. Να είμαι μαξιμαλιστής αντί για εθνομηδενιστής. Διότι με αυτή την προσέγγιση η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει περισσότερα. Και επειδή δεν φοβάμαι και τον απέναντι, και μιλώ σαν στρατιωτικός πλέον και όχι σαν πολιτικός,
μεταξύ των δύο θα ήμουν μαξιμαλιστής με κεφαλαία. Τέλος πάντων, δεν υποστηρίζω το θέμα του μαξιμαλισμού. Όχι, όχι, είναι σαφές. Υποστηρίζω όμως τη μέση αυτό... γραμμή, αυτό που κάθε διεθνές δικαστήριο να αρχίζει από τη μέση γραμμή και μετά παίρνει το θέμα της ευρείας αναλογικότητας, να το πούμε διαφορετικά. Είπατε κάτι που έχει σημασία. Θεωρείτε ότι σκοπίμως αυτά τα 10-12 χρόνια της βαθιάς οικονομικής κρίσης που βίωσε η πατρίδα μας, ήρθε η κυρία Μέρκελ, αλλά ήρθε και έφυγε, που είχε επιπτώσεις παντού, θεωρείτε ότι φτιάχτηκε και ένα φύγημα της υπεροπλίας και του αξιόμαχου ενός μεγάλου στρατού, μιας μεγάλης δύναμης περιφερειακά, αυτό το έχετε πει και εσείς, όπως η Τουρκία έναντι της Ελλάδας, ακριβώς για να περάσει πιο εύκολα η λογική του κατευθυνασμού? Θέλω να πω, εμείς πολεμόφιλοι και πολεμοκάπηλοι δεν υπήρξαν ποτέ ως λαός. Όμως απ' την άλλη, Ναύαρχε, με την επίγνωση που έχετε, πόσο έχει ανατραπεί αυτή η ισορροπία? Δηλαδή, κάτσε ήσυχα, γιατί ένα αφού να κάνουν, τελειώσαμε? Θα απαντήσω στην ερώτηση κάνοντας την εξής εισαγωγή. Και δεν λέω για την κυρία Μέρκελ, διότι εμείς δεχτήκαμε το κόψιμο στις ένοπλες δυνάμεις. Και λέω αυτά που γνωρίζω όταν ήμουν αρχηγός το 2012. Η Ελλάδα δέχτηκε, η κυρία Μέρκελ, να μπει μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο στην ουσία για μένα δεν ήταν Υπουργείο Εθνικής Αμήνης από εκείνη την περίοδο και μετά, διότι κόψαμε πάρα πολλά χρήματα. Οι μεγάλες δυνάμεις, όπως και εμείς δηλαδή, όπως εκπαιδεύουμε τον κόσμο, θέλουμε μια σταθερότητα στην περιοχή, στην ουσία ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ζητάει κάποιος για το καλό, για το κοινό καλό του λαού του. Άρα η Ελλάδα προφανώς θέλει μια ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή για να ανέβει το δυτικό επίπεδο. Και οι μεγάλες δυνάμεις θέλουν αυτό το στάτους. Εμείς λοιπόν, λόγω της φοβίας και του αφηγήματος, δεν λέω μόνο για την κυρία Μέρκελ, εννοώ ότι πολλοί οπαδοί της κυρίας Μέρκελ είναι και μέσα στην Ελλάδα. Όχι σήμερα. Αν δείτε, αν πάρουμε και την ιστορία μας, τη σύγχρονη ίστορία μας και στο παρελθόν, έτσι. Οι ίδιοι οπαδοί είναι στην ουσία. Βάζουν τον μύθο, να το πω διαφορετικά, τον μύθο της μεγάλης Τουρκίας για να επηρεάσουν τον λαό, αντί να διαβάζουν λόγω της επετείου τώρα των 200 χρόνων και να ενημερωθούν πως έγινε η Επανάσταση του 21. Εάν είχαν εικόνα της ιστορίας, και δεν λέω της σύγχρονης ιστορίας γιατί είναι και δύσκολο, γιατί υπάρχουν ακόμη οικογένειες εν ζωή απογόνων, λέω της προηγούμενης ιστορίας, τότε θα μπορούσε να καταλάβει πως καλλιεργείται αυτός ο μύθος. Τώρα, Ναύαρχε, λέει εδώ ο φίλος ο Αχιλλέας, καλημέρα στο κύριο Χριστίδη. Μες στις συμφωνίες που κάναμε το τελευταίο διάστημα, από ό,τι γνωρίζω είναι και το περίφημο ηλεκτρικό καλώδιο που θα μας φέρνει ρεύμα από την Αίγυπτο. Βέβαια, εγώ εδώ σπέβδω να σου πω, Αχιλλέα, για το δικό μας φυσικό αέριο δεν συζητάμε. Για ρωτήστε λοιπόν, σας παρακαλώ, τον κύριο Ναύαρχο, πώς βλέπει τις Ολλανδικές φρεγάτες ως ενδιάμεση λύση για το πολεμικό ναυτικό? Κάπως όλα αυτά πρέπει να προστατεύονται, λέει. Μα, σωστό, και πρέπει να προστατεύονται με πλοία. Ναι. Εντάξει, διότι το ηλεκτρικό καλώδιο που θα έρθει θα περάσει μέσα από τη θάλασσα και μέσα από το παράνομο τουρκολιβικό, θα το έλεγα, την περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου. Λοιπόν, οι Ολλανδικές φρεγάτες M είναι καλές. Εάν είχαμε εξυγχρονίσει, και λέω το ανέκδοτο των ΜΕΚΟ τώρα, της ΜΕΚΟ, οι ΜΕΚΟ θα ήταν καλύτερες. Επειδή όμως δεν έχουμε εξυγχρονίσει τις ΜΕΚΟ, οι Ολλανδικές φρεγάτες σαν άμεση λύση είναι μια καλή λύση. Είναι λύση, θα έλεγα, και σχετικά όχι φθηνή, και λέω τα 75 εκατομμύρια για το κάθε, για την κάθε φρεγάτα, είναι μια λύση σχετικά, σχετικά φθηνή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ο εξυγχρονισμός των ΜΕΚΟ, που ήταν να γίνει το 12 ή τουλάχιστον αρχίζαμε το 12 και θα τις είχαμε έτοιμες, αν τις είχαμε εξυγχρονίσει με τα ίδια χρήματα, θα είχαμε τις ΜΕΚΟ εξυγχρονισμένες, αν παίρναμε 4 φρεγάτες, έτσι, θα είχαμε τις ΜΕΚΟ εξυγχρονισμένες και με καλύτερο αντιεροπορικό σύστημα.
Σαφώς. Οι Ολλανδικές φρεγάτες έχουν επάνω το ένα καλύτερο, θα έλεγα, ραντάρ πυροβολικού. Πάντως είναι μια καλή λύση. Ακούστε. Θα διαπραγμάτευα ακόμη την τιμή τους. Ναι. Τώρα η τιμή τους, η τιμή που δίνουν είναι σχετικά φθηνή, αλλά θα την διαπραγμάτευα για πολύ φθηνότερα. Είναι εξυγχρονισμένες το 2014, έχουν περάσει ήδη 7 χρόνια και ήδη θα μπούμε σε obsolescence issues, δηλαδή σε θέματα ανταλλακτικών. Πάντως στην ομιλία σας στην Κατερίνη υπενθυμίσατε ότι αυτή η κατάσταση με την χρονοκαθυστέρηση πάντα, αφού πρώτα έχει φτιαχτεί ένα κλίμα για αυτή τη χρονοκαθυστέρηση, σας θύμισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθυστερημένη αγορά, μιας και είμαστε και 200 χρόνια από την Επανάσταση, του ατμοκίνητου Καρτερία, του πρώτου ατμοκίνητου που μπήκε στις ναυμαχίες όταν ήρθε με πολλή καθυστέρηση και πάντως μετά την άλλωση στο Μεσολόγγι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Όταν ήρθε βέβαια, έκανε δουλειά όπως την έκανε για 4-5 χρόνια. Το 30 αποσύρθηκε και έφτασε με πολλές περιπέτειες. Μόνο το ένα είναι από τα 6 που είχαμε παραγγείλει, διότι έπεσε η φαγοπιωτούρα που λέει ο λαός. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, είστε βέβαιος ότι δεν θα οδηγηθούμε, προσέξτε το ερώτημα, σε μια κούρσα εξοπλισμών που εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε και από τις πιο εύρωστες οικονομίες με πολλά προβλήματα, και μήπως θα έπρεπε να υπάρχει, το ρωτούν πολλοί ακροατές αυτό, μια στρατηγική και τακτική και στους εξοπλισμούς και εν τέλει ένα συμβούλιο εθνικής ασφάλειας με ειδήμονες, ας αφήσουμε τους πολιτικούς, που θα λένε στην πολιτική ηγεσία, παιδιά, αυτό χρειάζεται εκεί, αυτό εκεί. Ακόμη έχω ακούσει και αναλυτές, κύριε Χριστίδη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, δεν θέλω να μπείτε σε λεπτομέρειες, ότι οι καλύτερες φρεγάτες μας είναι τα αβύθιστα νησιά μας. Ναι, και ειδικά το αβύθιστο αεροπλανοφόρο της Κρήτης, έχω πει. Προσέξτε, η ερώτηση είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά το θέμα, μήπως μπούμε στα θέματα κούρσης. Σας χάνουμε λίγο στο τηλέφωνο, προφανώς το καλώδιο. Τώρα με ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Λέω, μήπως μπούμε, η ερώτηση είναι πολύ καλή, μήπως μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών. Διότι αυτό είναι ένα ερώτημα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Τουρκία, ασχέτως το αφήγημα που λένε για την οικονομία της, η Τουρκία έχει ένα χρέος κάτω του 60% και δίνει για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε χρόνο γύρω στα 20 δις. Φέτος από 19,7 λόγω της οικονομίας το μείωσε σε 17 δις το χρόνο. Για να αντιληφθούμε γιατί ποσά μιλάμε, πώς υπερεξοπλίζεται η Τουρκία και πώς εμείς λέμε αν θα πρέπει να έχουμε φρεγάτες, και ενώ καθαρά τις γαλλικές φρεγάτες, που, οι οποίες είναι όντως ακριβές. Ναι, ναι. Άρα με την έννοια αυτό υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε ικανή αποτροπή. Και τι εννοώ ικανή αποτροπή? Ενώ ότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε, ούτε πρέπει να πέσουμε σε θέματα υπερεξοπλισμών. Θα πρέπει όμως να διαθέσουμε για την ελευθερία μας, αν θέλετε, ή για την αύξηση του βιωτικού επίπεδου, ένα ικανό ποσό, το οποίο ο άλλος να σκεφτεί εάν θα κάνει το πρώτο πλήγμα. Και έτσι θα πρέπει να σκέφτεται το πολιτικό μας σύστημα. Ποια είναι δηλαδή αυτή η αποτροπή? Και ποιοι μπορούν να δώσουν συμβουλές για αυτό το καλύτερες, θα έλεγα, τουλάχιστον σε στρατιωτικό επίπεδο συμβουλές. Γιατί η αποτροπή δεν είναι μόνο στρατιωτική ισχύς. Σωστό, σωστό. Είναι και οικονομική ισχύς, εντάξει. Είναι και διπλωματία. Είναι και διπλωματική ισχύς. Είναι και η ενότητα, αν θέλετε. Όχι μόνο του πολιτικού συστήματος και των Ελλήνων, έτσι. Το λέω λόγω του εμβολίου τώρα που είναι επίκαιρο το θέμα. Άρα αυτό λοιπόν ό,τι αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, έχετε δίκιο, είναι αυτό το περίφημο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας που το ακούμε 10, εγώ το ακούω και το 11, έτσι, 12 χρόνια τώρα, και το οποίο κανένας πρωθυπουργός δεν επιχειρεί να το κάνει. Μήπως... Αλλά και αυτό το καταλαβαίνω, ναι. Διότι υπάρχουν πολλοί, θα έλεγα, στο πολιτικό μας σύστημα οι οποίοι νομίζουν να τα ξέρουν όλα. Είναι αυτό ή γιατί αν έχεις τη γνωμοδότηση ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας δεν μπορείς να κάνεις, θα το πω εγώ λαϊκά κύριε Ναύαρχε, από μόνος, όποιος και να είσαι ως κυβερνήτης, παιχνίδι?
και να παίρνεις αποφάσεις που δεν θα αιτιολογούνται πια. Μα, όλα αυτά θα συζητιώνται σε κλειστό. Σύμφωνοι, αλλά... Δεν θα είναι κοινοποιήσιμα προς τα έξω. Καταλαβαίνετε όμως τι θα σημαίνει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας να σου λέει κάνε τώρα η αλίτιδα ζώνη 12 ναυτικά μίλια και εσύ να λες κόκκινη γραμμή τα 6. Λέω ένα παράδειγμα. Είναι μεγάλη διαφορά, το καταλαβαίνετε. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά είναι το θέμα τι θέλει ο καθένας και πώς βλέπει την πατρίδα του. Σωστό και πώς βλέπει την Ελλάδα. Αν τη βλέπει σαν κυρίαρχο κράτος ή αν τη βλέπει, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που δεν συμφωνώ, αλλά ήταν πραγματικότητα στα 4 ή στα 14 ή στα 44. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με δύο ερωτήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον να συζητά κανείς μαζί σας και ελπίζω να το επαναλάβουμε σύντομα αυτό και τηλεοπτικά. Θέλω να σταθούμε σε δύο ζητήματα που είναι της άμεσης επικαιρότητας. Είδα ότι πολλοί χθες με τις αναλύσεις τους πέσαν λίγο έξω και πάμε σε μεταναλύσεις τώρα. Έγινε η συνάντηση Biden-Erdogan, οι μισοί λένε δεν τα βρήκαν, οι άλλοι μισοί ότι ανοίγει ο δρόμος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή θητεύσατε σε κρίσιμα πόστα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, οι Αμερικανοί περίπου 70 χρόνια, από το 52 αν θέλετε να βαρχέ μου, με έναν τρόπο μας έχουν πει ότι δεν έχουν ούτε εχθρούς και φίλους, αλλά μόνο συμφέροντα. Και στην Ανατολική Μεσόγειο όλα αυτά τα χρόνια παρατηρώ ότι πρώτα είναι το Ισραήλ και μετά η Τουρκία από τις πιο σημαντικές για τη δική τους γεωπολιτική διάταξη χώρες. Κάνω λάθος? Αυτό δεν το έχουν πει οι Αμερικανοί. Απλώς οι Αμερικανοί διαβάσαν πολύ καλά το Θουκυδίδη. Και μάλιστα λίγο πολύ ο Biden μας έχει πει ότι για ένα κράτος που ασκεί ηγεμονία τίποτα δεν είναι παράλογο αν είναι συμφέρον. Που σημαίνει ότι το αμερικανικό administration, σύστημα δηλαδή, διάβασε πάρα πολύ καλά τον Θουκυδίδη και τον εκπαιδεύει, έχετε υπόψη σας, και στις στρατιωτικές σχολές. Σωστά. Και στις στρατιωτικές ακαδημίες. Σωστά. Έχετε δίκιο. Άρα αυτό που ζητούν οι κυρίαρχες μεγάλες, οι πλανητικές δυνάμεις, να το πούμε διαφορετικά, είναι μια σταθερότητα για τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή τη σταθερότητα όποτε επεμβαίνουν με τα θέματα της αυξήσεως της δημοκρατίας που είναι το κρυφό χαρτί της επέμβασης, αλλά έχει και ουσία κιόλας, ότι οι δημοκρατικοί πολίτες ή δημοκρατικά κράτη είναι σίγουρα καλύτερα από τα απολυταρχικά. Εντάξει. Και το άλλο που ενδιαφέρονται είναι για τη σταθερότητα σε μια περιοχή, διότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα δικά τους συμφέροντα. Μαζί και των κρατών μελών, βέβαια, έτσι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, αυτές τις ημέρες και μετά τη συνάντηση η Τουρκία κάνει επίδειξη, θα το πω έτσι, σημαίας με τουρκικά πολεμικά στην Κυπριακή ΑΟΣ, παρενοχλώντας ξανά το Nautical Geo. Αυτό όμως δεν είναι μια απλή ιστορία και για μας, διότι μέσα στα λεγόμενα νερά υπάρχει, αν ποτέ οριοθετούσαμε με την Κύπρο ΑΟΣ, υπάρχει και δικό μας ενδιαφέρον. Εδώ τώρα τι γίνεται? Τι εκτιμάτε? Εκτιμώ ότι η Τουρκία θα συνεχίσει, εδώ και χρόνια δηλαδή, αυτό που κάνει και εμείς απλώς θα το παρατηρούμε. Εμείς έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει αποστρατικοποίηση της κρίσεως, θα έλεγα ακόμη περισσότερο και με την αποστρατικοποίηση των νήσων, όπως παίζεται τώρα τελευταία. Τι εννοείτε? Εννοώ λοιπόν ότι το ότι δεν θέλω την θέλω αποστρατικοποίηση της κρίσης, να μην κάνω σκληρή ισχύ, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δέχομαι και αυτά που ακούω για αποστρατικοποίηση νήσων. Ή αν θέλετε, όπως έχουν πει ορισμένοι αναλυτές, και αν θέλετε όπως υποστηρίζουν πολλοί στην Ελλάδα ή ορισμένα ινστιτούτα, ότι δεν χρειαζόμαστε και τα μεγάλου βεληνικούς όπλα στα νησιά. Θέλω να κλείσουμε μηνύματα ακροατών, πάλι είναι βροχή σήμερα. Ο Σπύρος, καλημέρα και καλό μήνα. Εάν κάναμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια την Αιγιαλίτιδα, μετατρέποντας το Αιγαίο σε υγρό έδαφος και χώρο κυριαρχίας, αυτό δεν θα μπορούσε να προσδώσει ισχύ στο επιχείρημα πως τα νησιά μας πρέπει να έχουν πλήρη επίρρεια ως μέρος ενός ενιαίου χώρου κυριαρχίας και όχι ως μεμονωμένα νησιά? Η γεωγραφία δεν αλλάζει, άρα υπάρχει Τριά Ελλάδα και τα νησιά. Εκείνο που πρέπει σίγουρα μέσα μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, αν θέλετε στις διαπραγματεύσεις μας, να αντιληφθούμε
ότι τα 12 ναυτικά μίλια είναι χερσαίο έδαφος. Αν εξαιρέσω τους αλλιείς ή τους νησιώτες που τα αντιλαμβάνονται, θα πρέπει όλος ο λαός να αντιληφθεί αυτό, ότι με αυτόν τον τρόπο διπλασιάζεται και η Ελλάδα. Και κλείνω με ένα νησιώτη. Ναυαρχελί με τους εξωσέτ 3, σε Ρόδο και Κύπρο κλείνει στην απόσταση Κύπρος-Ρόδος κατά 90%. Οι Τούρκοι θα είχαν θέμα αν πήγαιναν να κάνουν για παράδειγμα ναυτικό αποκλεισμό Καστελορίζου από Ρόδο, Κύπρο, 400 χιλιόμετρα, εξωσέτ 180 χιλιόμετρα. Οι Τούρκοι όμως έχουν 12 ναυτικές ασκήσεις μέσα σε 5 μέρες. Μήπως τους Κάλπ, το έχουμε μάθει όλοι τώρα, έχουμε γίνει δήμονες, τους Κάλπ δεν τους θέλουμε και εμείς στην Ελλάδα, διότι θα κατέρεε το αφήγημα ότι η Κύπρος κείται μακράν έχοντας Κάλπ. Έχω ξαναπεί για το θέμα αν η Κύπρος κείται μακράν ή όχι, και θα ξανααναφερθώ, μια και μιλάω με την Κρήτη, στα λόγια του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος είχε δίκιο όταν ισχυρίστηκε πως η μικρασιατική καταστροφή του 1922 ήταν χειρότερη από την άλωση του 1453, διότι με την άλωση κατακτηθήκαν οι ελληνικοί πληθυσμοί στα εδάφη τους, ενώ με την καταστροφή του 1922 εκριζώθηκαν για πάντα από αυτά. Άρα, ο σκάλπ ναβάλ, δηλαδή ο πύραυλος, ο ναυτικός, να απαντήσω στον ακροατή σας, έχει δίκιο. Και γιατί τον χρειάζεται η Ελλάδα, κυρίως επειδή είμαστε χώρα ειρήνης, για αποτρεπτικό πλήγμα. Είναι ένας πύραυλος ο οποίος μπορεί να διεισδύσει 1000 χιλιόμετρα τουλάχιστον, δηλαδή να είμαστε στην περιοχή της Κύπρου και ας πούμε ρίχνουμε ένα πύραυλο στην Άγκυρα σαν αποτροπή. Σαν αποτροπή. Θα είναι λάθος εάν δεν πάρουμε το βλήμα. Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως έχουν στρατηγικά βλήματα. Δηλαδή αυτοί που έχουν στρατηγικά βλήματα θέλουν εμάς να μην έχουμε αυτή την δυνατότητα. Δεν λέω επιθέσεως, λέω αποτροπής. Το δεύτερο όμως, το οποίο έχω ζήσει, το δεύτερο που θα ήταν εγκληματικό λάθος, εφιαλτικό λάθος, θα ήταν ότι μέσα αυτά τα πλοία μπορούν να πάρουν εκτοξευτή τον Silver 70, να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ο οποίος στο μέλλον θα μπορεί να ρίξει αυτό το πύραυλο. Έστω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πάρουμε τα σκάλπ ναβάλ για διάφορους λόγους, έστω και διπλωματικούς. Οι φρεγάτες όμως να βάλουν τα σίδερα, ούτως ώστε στο μέλλον ή στο άμεσο μέλλον να μπορεί να ρίξει αυτό το βλήμα, είναι εκ των ουκ άνευ υποχρεωτικό. Διότι στο μέλλον, αν θα χρειαστεί να κάνουμε μετασκευή, θα πάρει και πολλά χρόνια και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα. Σαφές. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει το πλοίο να είναι fitted for. Έχει δίκιο ο Κροατής. Να κλείσω με την τελευταία εξέλιξη. Η κυβέρνηση ΖΑΕΦ παραιτήθηκε. Δεν ξέρω αν θα τα βρουν, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία ισχνή, υπάρχει κοινοβουλευτική. Δεν ξέρω αν θα τα βρουν, αν θα πάνε σε εκλογές. Υπάρχει όμως μια υπόθεση εργασίας. Η υπόθεση εργασίας λέει να πάνε σε εκλογές και το πιο σκληρό πυρηνικό, όπως έχουμε μάθει να λέμε, βέμερο, να έρθει στα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, με την ημιτελή αλλά υπαρκτή συμφωνία που δεν εκπληρούνται από τη μια πλευρά, δεν πιστοποιείται από την άλλη τη δική μας. Ζήτημα πρώτον, θεωρείτε ότι θα πέσει πίεση στην Ελλάδα βοήθεια, γιατί θα καταρρεύσει εκεί η χώρα, ένα. Και δύο, αν οι σχέσεις της γειτονικής χώρας με την Τουρκία ήταν α, πολλοί υποστηρίζουν ότι με το βέμερο θα γίνουν α στο τετράγωνο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι αυτοί που είχαν στο μυαλό τους να τρέξουν, να υπογράψουν αυτή την συμφωνία, θα έπρεπε να είχαν αναλύσει καλύτερα όλη την κατάσταση τη γεωπολιτική. Είναι το ίδιο πράγμα, για να έρθω στα σημερινά, που τρέξαμε και υπογράψαμε τις αντίστοιχες συμφωνίες με τις ΑΟΣ. Σαφές. Αν δεν έχω γίνει σαφής, να το εξηγήσω. Όχι, ότι όταν είσαι, όταν, δεν λέω το πάνω χέρι, όταν έχεις εθνική στρατηγική, ξέρεις τι υπογράφεις. Κοσμάς Χριστίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά και για το ότι μπήκε στη βάσανο των απαντήσεων και στους ακροατές. Δεν τον είχα προετοιμάσει για κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι τα ερωτήματά τους ήταν κέραια σημασίας, άλλωστε το αναγνώρισε και ο ίδιος. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλό μήνα.